Πώς βλέπετε εσείς αυτό το κλίμα να γίνονται αυτά από πλευράς Τουρκίας και εμείς να το έχουμε ρίξει σε ημερίδες περί Χάγης και συνεκμετάλλευση? Από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Θα πρέπει να είμαι λίγο σκληρός. Νομίζω ότι είναι λίγο χαζοχαρούμενη η προσέγγιση. Διότι εάν κάτι πρέπει κάποιος να καταλάβει σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχει μπει σε κίνηση και απειλεί την ελληνική εθνική ασφάλεια, είναι ότι με βάση τον τρόπο κίνησης των Τούρκων, τη συνέχεια που έχουν οι ενέργειές τους, δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Και τη στιγμή που εμείς μιλάμε για Χάγη, παρότι έχει φτάσει σε πολύ υψηλό βαθμό κλιμάκωσης η τουρκική συμπεριφορά, πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπροστά μας την τελική πράξη του δράματος. Ίσως θα έμπαινα στον πειρασμό να θεωρήσω αυτό το οποίο κάνανε στο Καστελόριζο με τους μετανάστες που αποβίβασαν παρουσία της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία σύμφωνα με κάποιες πηγές απλά παρακολουθούσαν και δεν επενέβαιναν, σύμφωνα με κάποιες άλλες πηγές συνόδευαν, θα πρέπει να μας βαρέσει καμπανάκια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι διπλωματικές πηγές πολύ σοβαρών συμμαχικών χωρών έχουν προειδοποιήσει κωδικοποιημένα την Ελλάδα ότι κάτι θα είναι μπροστά μας. Πιθανότατα να ξέρουν πολύ περισσότερα πρέπει και ελπίζω να προετοιμάζονται. Αλλά πάντως το να ασχολούμαστε με τη Χάγη για κάτι για το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται η Τουρκία αλλά ενδιαφερόμαστε μόνο εμείς, είναι αυτοκαταστροφικό. Και μόνο το ότι ενδιαφερόμαστε μόνο εμείς είναι συνταγή για να, σαν να λέμε οι ίδιοι στην Τουρκία κάνε κάτι άλλο. Αν δείγναμε διαφορία, ενδεχομένως αυτό να αποτελούσε κίνητρο για την Τουρκία να προσπαθήσει να μας τριμώξει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς είναι αυτοκαταστροφικό κατά την προσωπική μου υποκειμενική άποψη. Δεν μου λέτε, κύριε Μίχα, επειδή το λέει πολλοί κόσμος, είναι σαν να τις λέμε κάνε κάτι άλλο ή είναι επειδή ξέρουν κάποιοι και ενδεχομένως έχουν συνεννοηθεί για αυτό το κάτι άλλο? Όταν λέμε να κάνουν κάτι άλλο, είναι σαν αυτό που περιέγραψα νωρίτερα. Ναι, θα έρθω σε αυτό, αλλά πείτε μου. Υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο σύμφωνα με τους εμπνευστές τους δεν πρέπει να βγει ακόμα, δεν πρέπει να βγουν ακόμα στο φως δημοσιότητας. Αυτό δεν το γνωρίζω και το λέω εν τιμή. Μάλιστα. Αλλά εάν εννοείται αυτό. Αυτό εννοεί ο κόσμος. Υπάρχουν τέτοιες συνεννοήσεις. Καλό είναι να υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι σε τι πλαίσιο διεξάγονται αυτές. Αυτό είναι το θέμα. Για πείτε μου, άρα η ιστορία λέτε στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, γιατί εδώ έπαιξε η ιστορία της Τρογγύλης καλά, Λοιπόν, ναι. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν λέω ότι δεν ήταν τυχαίο. Φοβάμαι ότι μπορεί να μην ήταν τυχαίο. Προσπαθώ να επιλέγω πολύ προσεκτικά τα λόγια μου, διότι δεν πρέπει ούτε να τορπιλίζουμε καταστάσεις σε αυτή τη συγκυρία που περνάει η χώρα. Και εμείς έχουμε κάποια ευθύνη όταν έχουμε δημόσιο λόγο απέναντι στους ανθρώπους που μας ακούνε. Ασχέτως το τι μπορεί εμείς κατά βάθος να πιστεύουμε, πρέπει να είναι πολύ μετρημένα τα λόγια μας, και αυτό το εννοώ. Λέω ότι ενδεχομένως μπορεί να ισχύει και αυτό. Οπότε ελπίζω και πιστεύω κατά βάθος ότι οι κρατούντες προετοιμάζονται και ξέρουν αυτό για το οποίο προειδοποίησα προηγουμένως, ότι οι Τούρκοι δεν ασχολούνται με τη Χάγη, μας αφήνουν εμάς αυτή τη χαζοχαρούμενη, όπως την αποκάλεσα, προσέγγιση και έχουν το δικό τους σχεδιασμό που περιλαμβάνει δικά τους τακτικά βήματα που τους οδηγούν στο στρατηγικό αντικειμενικό του στόχο. Αν νομίζουμε εμείς ότι συζητώντας τα περί Χάγης και με ποιον τρόπο, επί της ουσίας με ποιες υποχωρήσεις θα μπορέσουμε να πείσουμε την Τουρκία να υπογράψει συνυποσχετικό για να φτάσουμε στη Χάγη, νομίζω ότι ασχολούμαστε, δεν μπορώ να το περιγράψω με κανένα άλλο όρο, πέραν του τρία πουλάκια κάθονταν. Κύριε Μιχά, από χθες με πολύ εμφατικό τρόπο, είτε δια στόματος Ερντογάν, είτε δια της φύλα προσκύμενης αυτών Γενής Σαφάκ, δίνεται μία περιγραφή η οποία συζητάγαμε προηγουμένως με τον κύριο Λιγερό, μας είπε το εξής εντυπωσιακό. Χρησιμοποιεί την αρρύθμιση του αλιπέδου θαλασσοτεμαχίου 15 νοτίος Κρήτης, εκεί επικεντρώθηκε το δημοσίευμα, μια αρρύθμιση την οποία είχε κάνει στην πρώτη φάση αδειοδοτήσεων η ελληνική πλευρά, την εγκατέλειψε γιατί με τον νόμο μπορεί να αλλάζει την αρρύθμιση. Χρησιμοποιεί αυτή, την οποία λέει, αν τη δείτε στο μνημόνιο, αυτό μας εξήγησε ο άνθρωπος, στην ουσία, έστω και σε αυτό το παράνομο, παράτυπο μνημόνιο, είναι από την πλευρά της Λιβύης, των συμφερόντων της Λιβύης. Άρα, ρωτώ ευθέως εσάς, θεωρείτε ότι δεν θα μείνουν μόνο στα λόγια με το Roots Race?
καταρχάς, ας υποθέσουμε ότι δεν ήξερα τίποτα απολύτως και απλά μου είπατε ότι αυτές τις κουβέντες τις είπε ο Σταύρος Ολιγερός. Όταν ένας άνθρωπος... Ο Νίκος Ολιγερός. Όταν ένας άνθρωπος που παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα από κοντά εκφράζει μια τέτοια υποψία, δεν μπορεί παρά να μου βαρέσει και με ένα καμπανάκια. Σαφώς. Δεν ξέρω τώρα αυτό το πράγμα σε τι βάθος μπορεί να πηγαίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών σαφώς εκτιμώ ότι έχει εικόνα αυτής της κατάστασης, αλλά σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε κάνει η Τουρκία είναι προγραμματισμένο και αναλυμένο εξαντλητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ξέρουν τι κάνουν, γιατί το κάνουν και πότε το κάνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, για ρωτήστε τον κύριο Μίχα. Άρα εμείς λέει τι πρέπει να κάνουμε. Τον άκουσα που είπε για τις χαζοχαρούμενες συζητήσεις και έτσι είναι. Αλλά η χώρα τι πρέπει να κάνει, να προετοιμαστεί για πόλεμο, δηλαδή, κύριε Μίχα, λέει ο ακροατής. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο και δεν θα έπρεπε καν να χρειάζεται να το αναφέρει οποιοδήποτε μιλάει στα ραδιόφωνα. Η χώρα οφείλει να είναι προετοιμασμένη για πόλεμο. Εάν η χώρα περνάει το μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι πάση θυσία ή μάλλον σε καμία περίπτωση δεν επιλέγει και για τίποτα δεν επιλέγει τη στρατιωτική σύγκρουση για να προστατεύσει ακόμα και τα όσια και τα ιερά, πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται από κανέναν από την Τουρκία, είναι σαν να προσκαλούμε την Τουρκία να το πράξει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία ούτε καν πρόσκληση δεν χρειάζεται για να το κάνει. Ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να πατήσουμε και τη σκανδάλη με στόχο είτε να επιβάλλουμε πολύ μεγάλο κόστος, δηλαδή δεν συζητάω καν για τη νίκη σε εισαγωγικά, είναι πολύ σχετικό στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Αυτό που πρέπει να μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε τέτοιο κόστος στον αντίπαλο που να ακυρώσει στην πράξη τις διεκδικήσεις του ή να τις καταστήσει ασύμφορες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να σας ρωτήσω πιο εμφατικά. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι εμπλεγμένη στο βούρκο της Βόρειος Συρίας. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Άλλοτε εμφανίζεται με το πάνω χέρι, άλλοτε σε στασιμότητα, άλλοτε να έχει βουλιάξει. Στη Λιβύη δεν βγαίνει το σενάριο όπως θα το ήθελε άμεσα. Εσωτερικά, όπως όλες οι χώρες και η δική μας είναι στα τάρταρα, δεν είναι και η καλύτερη φάση για τον Ερντογάν. Το ερώτημα το δικό μου, και αλλάζω την ταχύτητα αν θέλετε, και σας ρωτώ όμως ευθέως γιατί εσείς είστε ικανός σε αυτές τις αναλύσεις. Αρκεί η Ελλάδα να λέει πια ότι εγώ θέλω να λειτουργήσω αποτρεπτικά ή πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι δεν μιλάμε για αποτροπή, εδώ μιλάμε για γενικευμένη κατάσταση την οποία δεν ξέρω πόσο μπορεί να την αντέξει ο απέναντι. Θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι μύθος αυτός που προβάλλει ο Ερντογάν προς τα έξω και είναι επικοινωνιακός πόλεμος, επειδή ξέρουν στην Τουρκία καλά ότι υπάρχει στη Δύση ένα ταμπού γύρω από τη χρήση του στρατιωτικού εργαλείου. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα που περιγράψατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτά της οικονομίας είναι ακόμα χειρότερα, αλλά ένας από τους τρόπους για να ξεφύγεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από αυτό το αδιέξοδο που θα σταματούσε οποιονδήποτε ηγέτη της Δύσης θα τον έκανε πιο διαλλακτικό, γιατί απέναντι φυσιολογικά θα είχε μια χώρα όχι απροσάρμοστη όπως η Τουρκία. Ο μοναδικός τρόπος για να το κάνεις είναι η αποκαλούμενη, εγώ την έχω ονομάσει τουλάχιστον έτσι, φυγή προς τα μπρος. Άρα η κλιμάκωση. Περιμένοντας ότι προσδοκώντας την ειρήνη, ο αντίπαλος από την άλλη πλευρά, επειδή την έχει ως προτεραιότητα, θα κάνει κι άλλο βήμα προς τα πίσω, κι άλλο βήμα προς τα πίσω, ακυρώνοντας την πράξη όλα αυτά τα οποία επί της ουσίας θα φοβόταν ο Ερντογάν. Διότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να το επιβάλλουν βαρύτατο κόστος, το οποίο μπορεί να έχει αντανάκλαση όχι μόνο στη στρατιωτική του ισχύ, να μην πείθει κανένα με τους λεονταρισμούς στη συνέχεια, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό το ξέρει και το φοβάται. Για να το αποφύγει, κλιμακώνει συνεχώς την απόπειρα κατατρομοκράτησης των Ελλήνων, της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, η οποία έχει αποδείξει ότι είναι εξαιρετικά ανοιχτή σε προσπάθειες και απόπειρες κατατρομοκράτησης. Άρα πάλι προσκαλεί την Τουρκία και δικαιώνει αυτή τη στρατηγική της Τουρκίας. Θα σας πω ένα πράγμα. Αμέσως μετά το μνημόνιο το οποίο υπέγραψαν με τη Λιβύη, το οποίο είναι τόσο εξόφθαλμα παράνομο και έχει σε επαναλαμβανόμενες δηλώσεις από αμερικανικής πλευράς, από τα πιο επίσημα χείλη, ότι οι νήσοι διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες.
με πολύ μικρές υποσημειώσεις περί διαπραγματεύσεων, όλα αυτά τα λένε όλοι, δηλαδή ας κρατήσουμε την ουσία, το αποδέχονται. Εάν κανείς δεχθεί αξιωματικά ότι η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να επιβάλλει κόστος στη συμπεριφορά της Τουρκίας, και όχι θεωρητικό αλλά πρακτικό, συγγνώμη, αλλά ένα από τα βασικά σενάρια που προσωπικά εγώ σκέφτομαι και θα εξέταζα, είναι νούμερο ένα, την επόμενη μέρα, επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και με επίκληση των δηλώσεων που έχουν γίνει από πλευράς των Αμερικανών, με ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αφού είναι ένα δικαίωμα και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, θα το έκανα στον υπηρετικό κορμό, αλλά θα το έκανα και θα έλεγα ότι το κάνω για αυτό το σκοπό, και ενωτίως της Κρήτης τουλάχιστον. Για να τους πω ότι όταν εσείς θα προβαίνετε σε μια τέτοια πράξη κλιμάκωσης που θα επιβαρύνει τη ζυγαριά σε βάρος μου, εγώ θα τα αποδίδω. Και πιστέψτε με, και διπλωματικά εργαλεία, όχι στρατιωτικά, υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάποια στιγμή δια της στρατιωτικής ισχύως, όχι απαραίτητα με τη χρήση της, αλλά με την επίδειξή της εκεί που χρειάζεται, θα πρέπει να πατήσουμε εμείς ένα φρένο στη συμπεριφορά της Τουρκίας που συνεχώς προσπαθεί να μας τρομοκρατεί με την απειλή χρήσης βίας. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Και πιστέψτε με, εγώ τουλάχιστον το πιστεύω αυτό, εάν το κάνουμε, πολλοί σύμμαχοι και φίλοι θα ανακουφιστούν. Μπορώ να ξέρω, είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά, ότι ισχυρότατοι σύμμαχοι πραγματικοί στην τωρινή συγκυρία, και το τονίζω, τωρινή συγκυρία στην Ελλάδα, ενοχλούνται τα μάλα από την υποτονική στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπομείουν άλλα παραδείγματα και λένε ότι φέρνετε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που διαφημίζεται ότι επιδιώκεται. Το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές. Είναι ένα ζήτημα εθισμού της Ελλάδας σε κατευναστική συμπεριφορά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως δεν είναι ορθολογικό, τουλάχιστον από το απόψεως στρατηγικής. Και έχουμε πει ότι η στρατηγική έχει και μια παράλογη λογική μερικές φορές, την οποία γνωρίζουν οι αρμόδιοι. Δεν είναι ανάγκη πάντα να λέμε, ας πούμε, και να συζητάμε με όρους κοινής λογικής, γιατί η στρατηγική έχει μια τελείως άλλη λογική και είναι η γλώσσα που μιλάνε στις διεθνείς σχέσεις, όχι οι κοινωνίες μέσα. Κάποιοι τα καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Είναι απαράδεκτο όμως οι πολιτικές ηγεσίες να υποτάσσονται σε αυτό που κατανοούν οι κοινωνίες και όχι να προσπαθούν να διαμορφώνουν με σωστό τρόπο την άποψη της κοινωνίας, έτσι ώστε να ενισχύεται η αποτρεπτική προσπάθεια του έθνους. Είστε σαφείς, κύριε Μίχα. Πριν σας αποχαιρετήσω, απαντήστε εδώ στο φίλο μου το Βασίλη που λέει: άρα για τον κύριο Μίχα είναι εκ των όνων Κάνευ ότι αυτό το τόξο που λέτε, κύριε Σαχίνη, εσείς συνεχώς, σύμπλεγμα Καστελόριζου, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κυπριακή, ΑΟΣ, είναι πια το ούλτρα επίδικο για την Τουρκία? Έχω ξαναπεί, συζητώντας μαζί σας, ότι κατά τη γνώμη μου το Αιγαίο θα απομονωθεί, διότι μπορεί να ελεγχθεί και με τρόπο που θέλουν το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο ρόλος του είναι να σταματάει την εύκολη κάθοδο των Ρώσων στα θερμά νερά της Μεσογείου. Είναι μια υπόθεση που δεν επιλύεται εύκολα με τις σημερινές συνθήκες, άρα απλά μένει και τη διαχειριζόμαστε όπως είναι. Υπάρχει ο επιδιαιτητής, εξασφαλίζω δεν θα υπάρξει εκεί κάποια κατάσταση, θα ξεφύγει εντελώς από τα όρια. Το σημείο το οποίο είναι το καυτό, και αυτό επειδή υπάρχει και πάρα πολύ χρήμα, follow the money λένε πάντα. Σωστό. Ειδικά σε μια χώρα που καταραίει οικονομικά όπως η Τουρκία και στηρίζεται στο μαύρο χρήμα και στις επιδοτήσεις του Κατάρ, είναι εξόχως σημαντικό, συν τους όρους γεωστρατηγικής ισχύως, τον έλεγχο μιας κρίσιμης περιοχής και την ανασύσταση του Οθωμανικού ιδεολογήματος, όλα αυτά τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, εκεί θα επικεντρώσει την προσπάθειά της. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι ναυτικές δυνάμεις οι ενδιαφερόμενες αυξάνουν συνεχώς την παρουσία τους και έχουν το αποτύπωμά τους ξεκάθαρο στην περιοχή. Συνεχείς επισκέψεις, συνεχείς δηλώσεις και επίδειξη σημαίας. Αυτό τα λέει όλα. Και οι Τούρκοι ξέρουν τι κάνουν. Και εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε με κάποιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη φοβικότητα από αυτή που θα υπαγόρευε η ισχύς τουλάχιστον που έχουμε σε επίπεδο συμμαχιών αυτή τη στιγμή, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Θα βοηθούσαμε περισσότερο
τους συμμάχους μας να έχουν λόγο να μας βοηθήσουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που περιγράφεται τώρα στα ανώτερα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων επικρατεί, ότι χρειάζεται περισσότερη ελαστικότητα, ευελιξία και όχι φοβία. Μένει να δούμε αν θα το ακολουθήσει το πολιτικό προσωπικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μίχα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.